Τον Εύρο επισκέφτηκε ο υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Αμήνης Νίκος Τόσκας, προκειμένου να υποστηρίξει, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά, τους υποψήφιους του Εύρου. Παράλληλα, θα παρουσιάσει τις θέσεις και το πρόγραμμα του κόμματος, ενώ θα ενημερωθεί επί των προβλημάτων της περιοχής. Ήρθαμε να υποστηρίξουμε τους υποψηφίους μας εδώ του ΣΥΡΙΖΑ που δίνουν τον αγώνα και είναι κοντά στον κόσμο του Εύρου και στους ανθρώπους του μόχθου του Εύρου. Ήρθαμε να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και ήρθαμε να ακούσουμε και τον κόσμο και τα προβλήματα του κόσμου και να πάρουμε και δύναμη από τους ακρίτες της περιοχής. Ο κύριος Τόσκας δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στόχο να στηρίξει τον ξεχασμένο τόπο της Τράκης, ενώ τόνισε πως δεν επιθυμεί να μπει στην διαδικασία ψεύτικων προεκλογικών υποσχέσεων. Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους θέματα, είναι κοντά σας υποψήφιοι βουλευτές και αυτοί τα ξέρουν καλύτερα από όλους, όπως τα ξέρουν και οι κάτοικοι της περιοχής. Εμείς ήρθαμε για να συνδέσουμε την συνολική εικόνα με τα επιμέρους προβλήματα και να δούμε τι μπορεί να γίνει στην επόμενη φάση που πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η κυβέρνηση του τόπου, για να δούμε τι μπορεί σε αυτόν τον τόπο που ήταν ξεχασμένος για πάρα πολλά χρόνια να βελτιωθεί, να γίνουν αυτά τα μικρά βήματα. Εμείς δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια, προσπαθούμε στα μικρά και στα καθημερινά και στα πιο επίγοντα προβλήματα που δυστυχώς αυτός ο τόπος εδώ, ο τόπος του Εύρου, έχει πολλά και επίγοντα προβλήματα. Πάντως, αναφορικά με την άμυνα της Ελλάδας, ο κύριος Τόσκας τονίζει πως παρόλο που είναι ισχυρή, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ακόμη και με λίγα χρήματα. Είναι πολλά τα προβλήματα που βρήκαμε στα θέματα της άμυνας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν μπορούμε να βγούμε να τα πούμε προς τα έξω. Παρόλα αυτά, είναι ισχυρή η άμυνα της χώρας. Προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε, προσπαθούμε να κάνουμε ένοπλες δυνάμεις πιο αποτελεσματικές και υπάρχουν πολλά περιθώρια και εξορθολογισμού και συμμαζέματος των πολλών μονάδων που υπάρχουν όχι εδώ στον Εύρο αλλά σε όλη την Ελλάδα, σκόρπιες και τα πολλά στρατόπεδα. Και παρότι έχουν περικοπεί οι δαπάνες όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει ακόμη περιθώριο εξορθολογισμού ακόμη και στα οικονομικά της άμυνας.